από την άκρη της γης ξεκινήσαμε σαν μαγεμένα. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω σε αυτούς που είστε εδώ και να σας ευχαριστήσω που τιμάτε με την ακολουθία τόσο τον δυσαρακοστό σύστημα προσκόπων εγκομής αλλά πολύ περισσότερο των εκ των ιδρυτών του συστήματος μας, τον κύριο Κυριάκο Νεοκλέους, προς τιμήν το οποίο μας βρεθήκαμε σήμερα εδώ. Το 40ο σύστημα προσκοπών εγκομής ιδρύθηκε επίσημα το 1952 στις 5 Νοεμβρίου. Αυτή είναι η ημερομηνία της πρώτης εντολής διοίκησης προς τον πρώτο αρχηγό μας, τον αείμνηστο Στίν Αντωνιάδη. Στην πραγματικότητα όμως, η ιστορία μας αρχίζει από τις αρχές της δεκαετίας του 50, κάπου στη σημερινή οδό Θεμιστοκλήτερη, με ιδρυτές τον κύριο Κυριάκο Νεοκλέους και τον αείμνηστο Αριστίδιο Αμίδη. Στον χώρο που βρίσκεται σήμερα το σύστημα μετακομίσαμε το 1989 μετά από προσωρινές στεγάσεις σε διάφορους χώρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ άλλων φιλοξενηθήκαμε και εδώ στο σημερινό Γυμνάσιο Ίγκομης Κυριάκο Νεοκλέους. Το πιο σημαντικό από όλα είναι το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια, στα 65 και πλέον χρόνια ζωή του, το 40ο αποτέλεσε και αποτελεί μέχρι σήμερα δεύτερο σπίτι για να μένει μας. Αξιότιμε κύριε Αμπλέους, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αδελφοί μου από πόλη συνήθειες, κυρίες και κύριοι, σημειώστε ότι είναι αξιότιμη αλαθιά συνήθειες σήμερα, βλέποντας τον Κυριάρχη μου και με συγχωρέσετε, κυρίες και κύριοι, αν κάποιος ρωτούσε τι χαρακτηρίζει έντονα τον κύριο Νεοκλέους σαν άνθρωπο, σαν εκπαιδευτικό, ιδιαίτερα θα έπαιρνε χωρίς καμιά αμφιβολία την απάντηση ότι αυτό είναι η απέραντη του αγάπη προς τους νέους, την οποία εκδήλωσε τόσο ως εκπαιδευτικός, αλλά περισσότερο ως παιδαγωγός. Για να εμπλήσει μάλιστα το περιεχόμενο της προσφοράς του στην αγωγή με τους νέους, που ήταν και η μοναδική του έννοια, προχώρησε στη διαθέτηση αρκετών εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Το πλαίσιο αυτό εντάσσεται και υποσχεθεί στον προσκοπισμό. Κατάδυσε στην ίδρυση του 40ου Σύστημας Προσκόπων και το υποστήριξε στεναρά και λυπίστευε τις αρχές της αξίας της προσκοπικής κίνησης. Μπορείτε, κύριε Νεοκλέους, να είστε περήφανος για το σύστημα που εσείς προώταξε στην ίδρυσή του έπαιρνε δημιουργή επιτυχώς και από τις τάξεις του έχουν περάσει αρκετά ικανά και επιτυχημένα στελέχη υποσχοντρομία και της κοινωνίας μας. Υπηρετήσατε ως πρόεδρος της Επαρχιακής Προσκοπικής Επιτροπής Δευκοσίας, διευρύνοντας έτσι τον κύκλο της προσφοράς στον προσκοπισμό εκτός από τις αγαπητές του. Ταυτόχρονα αξιολογήθηκε η προσφορά της αξιοκίνησης της δικού σας και των περιπτώσεων του προσκοπισμού. Κύριε Διάρχη, είχα την ευκαιρία να σας γνωρίσω από κοντά, από πολύ κοντά, τρία χρόνια, στα τρία χρόνια της φοιτησής μου στο Παρτί Προεδρικό από το 1965 μέχρι το 1968. Στο ίδιο σχολείο φίτησα, δηλαδή το έρθιο μου. Όχι γιατί ήταν μόνο αξιόλογο σχολείο, αλλά γιατί εδώ υπήρχε ένα μοναδικό άνθρωπο. Ένα μοναδικό εκπαιδευτικό που ήταν η εγγύηση, όχι μόνο για την ακαδημαϊκή μα κατάρτιση, αλλά και για την αγωγή μα. Αυτό μα έλεγαν οι γονείς μα. Και αυτό ήταν ο κυριάρχη Κυριάκο Νεοκλέους. Σα λέω μπροστά μου να μα μιλάτε στην πρωινή συγκέντρωση εδώ στην αρχή απ' έξω και να μα συμβουλεύετε και να μα καθοδηγείτε. Πάντα με αγάπη και κατανόηση ω όλου. Θα ζητάμε στην τάξη να μα διδάσκετε μαζί με το μάθημα του ορολογίου προγράμματο την ηθική και τι αξίε τη ζωή. Είσασταν το πρότυπο μα, κύριε Νεοκλέους. Σα αγαπούσαμε όπω τον πατέρα μα, γιατί η στάση απέναντί μα ήταν πολύ στα πατρική. Η υπομονή σας ανεξάρτητη, ποτέ δεν σας φοβηθήκαμε. Πάντα σας σεβόμαστε. Προσωπικά, κατά τη διάρκεια της φοιτησής μου στο Λύκειο, είχα την ευκαιρία να έχω μια ιδιαίτερη σχέση μαζί σας, γιατί είχα υπηρέσει σε διάφορα αξιώματα στην τάξη, στο σχολείο, στη συνεργατική που είχαμε τότε ιδρύσει και πουλούσαμε τα είδη του σχολείου στους συμμαχητές μας. Και αυτή η ιδιαίτερη συνεργασία ήταν για μένα μια πηγή γνώσης και έμπνευσης.
ήταν κάτι που δεν θα το λησμονήσω ποτέ. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Κομμουνιστικού ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση για την ποινική διάκριση που θα συμπληρωθεί σήμερα, άρχισαν να μετεκατέχουν συναισθήματα ανάμεικτα. Έφταξα δύο στο παρελθόν, στη ζωή μου στο Λύκειο, στη συνεργασία μαζί σας. Αισθάνθηκα λίγος, λέω, να μου δοθεί ευκαιρία να εκδώσω την ποινική αυτή διάκριση του Σώματος Κομμουνιστικού στον δάσκαλό μου, ένα μοναδικό υπηρέτη του ήθους και της ηθικής. Είναι εκπαιδευτικό που τόσο του οφείλει η νεολαία και τόπος μας. Είναι το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε ως ανταπόδοση της πολιτικής προσφοράς σας. Κύριε Νεοκλέου, σας ευχαριστούμε γιατί ό,τι προσφέρατε, για ό,τι προσφέρατε, σας ευχαριστούμε γιατί είστε σήμερα μαζί μας, υποκλεινόμαστε μπροστά σας. Γνωρίζουμε ότι μας αγαπήσατε και εμείς σας αγαπάμε. Σας ευχόμαστε κάθε καλό. Ευχαριστώ να σας ευχαριστώ. Όσα και να πω για τον κύριο Νεοκλέους, παρόλο που τα έγραψα τρεις φορές τα ειδικόρη μου φιλόλογος, εν τούτης θα είναι ελληπής αυτά που θα πω. Παρόλο που μπορώ να μιλώ συγκινημένος ήταν να πω για τον κύριο Νεοκλέους, μπορώ να μιλάω από σήμερα μέχρι αύριο το πρωί. Αλλά τώρα να τα καταφέρω, ελπίζω για το χαρτίδι, μπορώ να τα καταφέρω. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Νεοκλέους, κύριε και φίλε, μαζευτήκαμε σήμερα για να τιμήσουμε ένα σπάνιον άντρα. Έναν άνθρωπο για τον οποίο πραγματικά όσα και να πούμε είναι λίγα. Ένας φιλόσοφος που μελετούσε και προβληματιζόταν για πάντα και τα πάντα είναι μια κινητή βιβλιοθήκη και μια κινητή εγκυκλοπαίδεια. Μπορεί να πει κάποιος. Και όλες αυτές τις γνώσεις προσπαθούσε να μας τις μεταδώσει και να μεταδώσει γύρω του με διδασκαλία αλλά και με τα συγγράμματα του, τα οποία μπορώ να αναφέρω έναν η Χρυσή Κλής, η οποία μπορεί να την πούμε επί Χρυσή Κλής, διότι τον καιρό μας εκείνο ήταν βίβλος για μας. Βεβαίως το παράδειγμα του ήταν η καλύτερη βίβλος. Λοιπόν, ένας πληγημένος εκπαιδευτικός και ικανός διευθυντής έκανε το Λύκειο Νεοκλέου το Λύκειο μας και είναι ταυτόσιμο με την επιτυχία. Ήταν ένα σχολείο προοδευτικό. Ήταν μειχτό τον καιρό που τα άλλα σχολεία ήταν αρεναγωγία και παρθεναγωγία. Είχε σύστημα PA system, δηλαδή μιλούσε στους μαθητές από το γραφείο στις τάξεις και το θυμούμε μέχρι σήμερα. Είχε φιλαρμονική, όταν τα άλλα σχολεία δεν ήξεραν τι είναι η φιλαρμονική και είχαν την Παναγεσάφη και μόνο. Ακόμα και γι' αυτόν το γήπεδο όταν εκτίστη, γιατί μη ο κ. Νεοκλέος πολλές φορές εδώ, το έκτισε τότε με κόπο, αλλά και το δημιούργησε. Πέρα από διευθυντής του σχολείου, απεδείχθηκε ότι ήταν εξαίρετος διευθυντής του ΚΟΑ. Και αυτό διότι αγαπούσε τον συνάνθρωπο και τον τόπο του και τον αγαπά ακόμη και είναι έτοιμος να προσφέρει με κάθε τρόπο για τον τόπο του. Ήταν και αυτή και είναι ακόμα στην καρδιά μου, άξια εκπαιδευτικός, μητέρα πέντε τέκνο, αλλά και εγγονιών. Ήταν στο πλευρό του κύριου Νεοκλέου στις παραστάσεις όλα αυτά τα χρόνια για το θεάρεστο του αυτόν έργο. Υπήρξα δικόπουλο και πρόσκοπος κατά την περίοδο 1959-1966. Μια από τις πρώτες μου αναμνήσεις είναι η μεγάλη πανηγυρική συγκέντρωση προσκόπων και λυγόπουλων του 40ου γύρω στο 1959 στην αυλή του τότε Γυμνασίου Νεοκλέους στην οδό Πασιάρα. Επικεφαλής ήταν ο Αιγυπτιώτης έφορος Αριστίδης Ιωαννίδης, ο οποίος παρά το μικρό του ανάστημα ήταν ένας εμπνευσμένος ηγέτης παιδιών και νέων. Σε κατασκηνώσεις συμμετείχα ήδη από την πρώτη χρονιά, από την ηλικία των 11 ετών. Πηγαίναμε συνήθως τα καλοκαίρια σε μακρινές τοποθεσίες, όπως τα νούματα των αετών, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς άλλο τρόπο επικοινωνίας. Επικοινωνίας με φόρους, με το σχολείο ή με νοσοκομείο που θα μπορούσαν να χρειαστούν. Αλλά κανένας δεν σκεφτόταν πως αυτό είναι πρόβλημα. Στο πανεπιστήμιο προσωπικό τζάμπορι του Μαραθών. Τι ωραίες αναμνήσεις. Με τον ύμνο του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους Μίλτον Κάτσον
να πιέσει ανάμεσα στις σκηνές από τα μεγάφωνα με παιχνίδια, με αθλητισμό και διάβαση των δάφνες. Είχα μάθει και πολλά κυπριακά τραγούδια για τον καιρό, ίσω για πρώτη φορά, ω μέρο τη προετοιμασία για την συμμετοχή στο κάμπο και ένιωσα περισσότερο την κυπριακή μα ιδιομορφία και κουλτούρα. Γνωριστήκαμε και με προσκόπους από άλλες χώρες και νιώσαμε στην πράξη την παγκόσμια αλληλεγγύη και συναδέλφωση. Πρακτικό απονομή του μεταλλείου Αγίου Γεωργίου, Διοικητικό Συμβούλιο 16 Ιανουαρίου 2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Προσκόπων Κύπρου στη συνεδρία στις 30 Οκτωβρίου 2017 ομόφωνα αποφάσισε να απονείμει στον κύριο Κυριάκο Νεοκλέους το μετάλλιο του Αγίου Γεωργίου. Σε αναγνώριση της σημαντικής προσφοράς του στην εκπαίδευση της Κύπρου, φλογερό λάτρη της προσκοπικής ιδέας, ιδρυτή του Ανώτερου Εμπορικού Λυκείου, διατελέσαντα πρόεδρο της Επαρχιακής Προσκοπικής Επιτροπής Λευκοσίας και ιδρυτού του Δεστραγωστού Συστήματος Προσκόπων Έγκομης, καθώς επίσης και για τη συνεισφορά του στην προαγωγή και επέκταση της προσκοπικής κίνησης στην Κύπρο. Η επίδοση θα γίνει μέσα στα πλαίσια ειδικής τηλετής του Δεστραγωστού Σύστημα Προσκόπων Έγκομης το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018. Ανδρέα Λάμπρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σύστημα Προσκόπων Κύπρου, Μάριος Χρήστου, Γενικός Εύφορος, Κώστας Ταστίου, Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου Σύστημα Προσκόπων Κύπρου. Ανεβάζετε όλο και πιο ψηλά το όνομα του Δεσσαραγωστού. Τώρα θα σας ευχηθώ και εγώ το στερεότυπο ευτυχισμένο το νέο έτος. Αλλά άραγε εννοούμε τι σημαίνει η λέξη ευτυχισμένο. Δηλαδή, πότε μπορούμε να πούμε σε κάποιον ότι είναι ευτυχισμένο. Η απάντηση φαίνεται να είναι απλή. Όμως είναι. Για να είναι ένας πλήρως ευχαριστημένος και ικανοποιημένος με τη ζωή του, προϋποθέτει, κατά τη δική μου πείρα, να χαίρεται και να απολαμβάνει τα ακόλουθα αγαθά. Πρώτον, να είναι υγιής, αφού, όπως έλεγαν και οι προγονείς μας, υγείας δέλτιον που δεν εμβείω. Τίποτα δεν υπάρχει καλύτερο από την υγεία. Αλλά για να έχουμε καλή υγεία πρέπει να. Τα γεύματά μας, απόγευμα, μεσημεριάσιμο, δείπνο, να παίρνονται με μέτρο. Πάνε με τον άριστο. Ούτε πιο πολύ, ούτε πιο λίγο από όσο χρειάζεται. Μερικοί μάλιστα συστήνουν να τρώμε τα 4/5 του κανονικού πιάτου μας. Να επιλέγουμε μονάχα ποιοτικές τροφές με την βοήθεια διαιτολόγου. Να κρατούμε κατά το δυνατόν σταθερές ώρες κατά τα γεύματα. Όχι σήμερα στις 8 η ώρα και αύριο στις 9. Γιατί έτσι μπερδεύεται το βιολογικό μας ρολόι και με τον καιρό θα μας εκδικηθεί. Μιλώντας για καλή υγεία, να μην μας διαφεύγει και η ψυχική υγεία, την οποία θα διατηρήσουμε καθαρή, την οποία να είναι καθαρή από αρνητικά συναισθήματα και αν μιμηθούμε τον μεγάλο Πυθαγόρα, ο οποίος συμβούλευε τους μαθητές του να ερωτούν τον εαυτό τους
λίγο πριν κοιμηθούν το βράδυ. Τι δεν έκανα που έπρεπε να κάνω. Τι δεν έκανα που έπρεπε να κάνω. Έπρεπε να τηρήσω αυτό που είπε, σχέθηκα να περπατώ μισή ώρα την ημέρα. Τι έκανα που δεν έπρεπε να κάνω. Δεν έπρεπε να κάνω και το έκανα. Άρα δεν έπρεπε να ξανακάνω. Εμίλησα με έναν συνάδελφο, με κάποιον και εσήκωσα τη φωνή μου και φέρθηκα με τρόπο που μάλλον να πρέπει. Αυτό με στεναχώρησε και να μην το έκανα λάθος. Και τρίτον, τι μου μένει που πρέπει να κάνω. Τι πρέπει να κάνω που μένει. Να είναι έτσι. Και να τα τηρούν αυτά. Είναι η μεγαλύτερη φιλοσοφία που μπορεί να μας πει ο μέγιστος των φιλοσόφων και μαθηματικών, ο Πυθαγόρας. Ακόμη, να είμαστε δημιουργικοί. Να μην αφήνουμε ούτε μια μέρα να περάσει χωρίς να έχουμε δημιουργήσει κάτι το χρήσιμο και ωφέλιμο. Ας πούμε, να δημιουργήσω ένα μικρό κήπο στο σπίτι μου και να βλέπω με ικανοποίηση το μεγάλο μα των λαχανικών και των ανθέων. Αυτό είναι κάτι που με ευχαριστεί. Να αποσυναρμολογήσω το ποδήλατο μου, να το καθαρίσω και να το συναρμολογήσω ξανά. Και αυτή είναι μια δημιουργική μου. Να διαβάζω καθημερινά λίγες σελίδες από ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Να δημοσιεύσω ένα άρθρο μου. Να λύσω ένα σχετικά δύσκολο σταυρόλεξο. Και πάρω. Άλλωστε το αίσθημα της δημιουργίας, λένε οι φιλόσοφοι, είναι μέρος της ευτυχίας μας. Τέλος, να αγαπούμε το φυσικό μας περιβάλλον και να το διατηρούμε καθαρό και ευπρεπές. Το σπίτι μας, τη γειτονιά μας, την πόλη μας. Σημαντικότατη όμως συμβολή στη βελτίωση του περιβάλλοντος είναι, και να μην το ξεχνούμε, τα άφθονα δέντρα και τα πυκνά δάση, τα οποία έχουμε χρέος να προστατεύουμε σαν κόρη οφθαλμού. Γιατί αυτά είναι η ζωή μας, είναι η ύπαρξή μας. Τα δάση θα αυξήσουν τη φωτόπτωση και θα βελτιώσουν την πλάστηση. Θα εισπνεύσουμε αέρα αμόλυβο. Θα είμαστε υγιέστεροι και τα νοσοκομεία θα λιγοστεύουν. Γι' αυτό είναι ανάγκη, πάση θυσία, να αυξήσουμε τον αριθμό των δέντρων και των δασών μας. Μα πώς? Ακούστε τι έκανε πριν από πολλά χρόνια η Ελλάδα σε παρόμοια περίπτωση. Στην Κρήτη, ο τότε Υπουργός Παιδείας διέταξε όλα τα σχολεία, μικρά και μεγάλα, να βγαίνουν εκ περιτροπής μια φορά το χρόνο στην Ήπεθρο και να μαζεύουν τις άφθονες ελιές από τα ελαιόδεντρα. Έτσι, έλυσαν το πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών για το ονειωμάζωμα. Νομίζετε, θα μπορούσαμε να επαναλάβουμε αυτήν την μέθοδο και εδώ, με το να φυτεύουμε ένα δέντρο από κάθε μαθητή όλων των σχολείων. Και να επαναλαμβάνεται αυτό κάθε σχολικό έτος. Και ιδού, χωρίς να το καταλάβουμε, σε 2-3 δεκαετίες θα έχουμε το πολυπόθητο δάσος. Και για να αντιληφθείτε τι σημαίνει ένα πλούσιο και πυκνό δάσος, θα τελειώσω με έναν αρχαίο μύθο που έπιασαν οι πρόγονοι. Ήταν, λέει, μια φορά ένας βασιλιάς της Θεσσαλίας, ο Ερυσίχθωνας. Ερυσίχθωνας. Όπως κάθε όνομα είναι στα αρχαία, έχει την εξήγηση. Είναι το ερείο με που σημαίνει σπρώχνο, διώχνο, από το διώχνο και το χθόν, η χθόν της χθονός, η γη, εκεί υπό
Ιωάννης κλπ. Ο Ερυσίχθωρας λοιπόν, διαβόητος για την πλεονεξία, τη σκληρότητα και την ασωτεία. Κάθε μέρα φιλοξενούσε τους εξίσου διεφθαρμένους φίλους του και διασκέδαζαν μέχρι το πρωί. Φιλοδοξώντας όμως να χτίσει ένα ακόμα πιο μεγάλο πραβές παλάτι, αποφάσισε να κόψει τα δέντρα του ιερού δάσους προφυγερωμένου στη Θεά Δήμητρα. Μάζεψε λοιπόν 50 δούλους και τους διάταξε να εφοδιαστούν με τσεκούρια και να πάνε μαζί τους στο δάσος και να κόψουν όλα τα δέντρα για να χτίσει εκεί ένα μοναδικό σε κλειδί και πολυτέλεια παλάτι. Πού να το ονομάζουν, πήγα και ένα του καμαρόφων βασιλής και κλειδί. Έτσι, μόλις ξημέρωσε, βρέθηκαν όλοι τους εκεί και άρχισαν δουλειά. Το μάτι του Ερυσίχθωρα έπεσε πάνω σε ένα ωραιότατο δέντρο, το ιερό δέντρο της Δήμητρας. Σήκωσε τότε το τσεκούρι του για να το ρίξει κάτω. Τρόμαξε η Δήμητρα, μεταφιέστηκε σε δριάδα στην Διάνα Πατυμήθρης της και τον παρακαλούσε να σεβαστεί το δέντρο της θεάς. Όμως ο Ερυσίχθωνας όχι μόνο δεν την άκουσε, αλλά και αφήνησε να την σκοτώσει. Και τότε η Δήμητρα δεν άντεξε. Αφαίρεσε αμέσως τη μεταφύεση της και εμφανίστηκε η ίδια με όλη της τη θεϊκή μεγαλοπρέπεια. Στην θέα της θεάς όλοι τρομοκρατήθηκαν και άρχισαν να τρέχουν να γλιτώσουν τη ζωή τους. Όμως η Δήμητρα άφησε τους δούλους, που δεν έφυγαν άλλωστε, να φύγουν ατιμόρυτοι. Στον δε Ερυσίχθωνα επέβαλε την ποινή να πεινάει, να τρώει και να μην χορταίνει ποτέ. Πού και όλοι την έλαβε την υπόψη του Ερυσίχθωνα. Γυρίζει τώρα στο παλάτι του ο πεινασμένος Ερυσίχθωνας, έτοιμος να το ρίξει στο φαγωγό. Είδε όμως κατατρομαγμένος ότι η δύναμη του δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί με κανέναν τρόπο, όσο και αν έλεγε. Σύντομα δε, άρχισε να χάνει όλη την περιουσία και δεν μπορούσε να αγοράσει πλέον φαγητό. Έτσι, πούλησε το παλάτι του, πούλησε και τους δούλους του και στο τέλος πούλησε και αυτή την αγαπημένη του μοναδική θηγατέρα. Και όταν πια δεν είχε τίποτε άλλο να πουλήσει, άρχισε να ξεσκίσει και να καταπροωθήσει τις δικές του σάρκες. Έτρωγε τώρα από πάνω και έτρωγε και έτρωγε, όσο του πέθανε τροπιασμένος, ταπεινωμένος, πονεμένος και πεινασμένος. Τι μας λέει, παιδιά, ο μύθος αυτός. Μας λέει πως αν βάσουμε να φροντίζουμε το περιβάλλον και αν συνεχίζουμε να γεύουμε τα πολύτιμα λιγοστά δάση που μας απέμειναν, δεν θα αρχίσουμε να τρώγουμε και εμείς τις φτωχικές σάρκες της μάνας μας πατρίδας. Αγαπημένα μου παιδιά, αν εφαρμόσετε τα όσα ακούσατε, πιστεύω πως θα γίνετε όσο τέλειοι πολίτε, όχι μόνο πρόσωπο, αλλά και τέλειοι πολίτες, όπως σας θέλουν οι άξιοι, οι φλογεροί και οι ακούραστοι αρχηγοί σας. Όσο για τον πολύτιμο δώρο σας, θα τοποθετήσω και αυτό σε περίοδο του χώρου του γραφείου μου, πλάι στο προηγούμενο που είχατε την ευγένεια να μου προσφέρετε σε 60 χρόνια του συστήματος. Καλό λοιπόν να έχετε το νέο έτος, με γεια σας και χαρά σας. Μουσική.
πατρίδα του. Και την οικογένεια του σας ευχαριστώ πολύ.